Κύριοι Πρόεδροι, αγαπητοί συνάδελφοι, η προσβολή του νεφρού είναι συχνή στις αιματολογικές νόσους. Όλα τα ανατομικά στοιχεία του νεφρού μπορεί να προσβληθούν. Σπήραμα, σωληνάρια, διάμεσος ιστός και αγγεία. Πολλοί παθογενετικοί μηχανισμοί. Καταρχάς, ο νεφρός δέχεται μεγάλες ποσότητες αίματος, με αποτέλεσμα να υπάρχει συχνή εναπόθεση των πρωτεϊνών που παράγονται από τα νεοπλασματικά κύτταρα, όπως γίνεται στις μονοκλονικές γαμμαπάθειες. Η διαταραχή της ροής ή της γλοιότητας του αίματος, όπως στη δραπανοκυταρική νόσο ή στη Βάλντεστρομ. Η ανεμία, η τοξικότητα από σίδηρο ή από τις ουσίες που χρησιμοποιούνται για αποσιδήρωση, όπως τη β' θαλασσεμία. Η διήθηση του νεφρικού ιστού από νεοπλασματικά κύτταρα, λεμφώματα και πιο σπάνια στο πολλαπλού μυέλωμα. Και η ενδοθυλιακή βλάβη, που επιτρέπει την προσκόλληση των αιμοπεταλίων με αποτέλεσμα το σχηματισμό αιμοπεταλιακών θρόμβων στη μικροκυκλοφορία, όπως θρομβωτικές μικροαγγειοπάθειες. Βέβαια, νεφρική ανεπάρκεια μπορεί να προκληθεί από αίτια άσχετα με το αιματολογικό νόσημα, όπως υπογεμία, χημειοθεραπευτικά ή άλλα νεφροτοξικά φάρμακα. Φυσικά, στο σύνδρομο λύσης όγκων, ενώ συχνές είναι και ηλεκτρολυτικές διαταραχές. Οι μονοκλονικές γαμμαπάθειες χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη μονοκλονικών ανοσοσφαιρινών. Οι νεφροπάθειες που προκαλούν διακρίνονται σε σπειραματοπάθειες που έτι περαιτέρω χωρίζονται σε αυτές που προκαλούνται από οργανωμένες εναποθέσεις, όπως συνείδια στην αμυλοείδωση ή μικροσωληνάρια στην ανοσοτακτοειδή. Οι μη οργανωμένες εναποθέσεις είναι η άλλη κατηγορία σπειραματοπαθειών. Έχουμε εναποθέσεις κοκκίων, όπως στις νόσους από εναπόθεση μονοκλονικών ανοσοσφαιρινών. Οι σωναροδιάμεσες τώρα διακρίνονται από εναπόθεση κρυστάλλων, όπως το σύνδρομο Φανκόνη, ή εναπόθεση κυλίνδρων, όπως γίνεται στην νεφροπάθεια από κυλίνδρους ελαφρών αλύσεων, δηλαδή στο μυελωματώδη νεφρό. Να σημειωθεί ότι όλες οι μονοκλονικές ελαφρές αλυσίδες δεν είναι νεφροτοξικές. Όπως ήδη ελέγχθη, άλλες είναι τοξικές για το σπείραμα, άλλες για το σωληνάριο. Είναι τα δομικά χαρακτηριστικά των ελαφρών αλύσεων και ειδικά της μεταβλητής τους περιοχής που καθορίζει και τη μορφή της βλάβης. Προσδιορίζει δηλαδή αν η βλάβη, καταρχάς αν η αλυσίδα είναι νεφροτοξική. Προσδιορίζει τον τόπο που θα εναποτεθεί, δηλαδή το σπείραμα ή το σωληνάριο και τη μορφή της εναπόθεσης, εινίδιο ή κοκκίο. Κάθε μία αλυσίδα έχει τη δική της νεφροτοξικότητα που τίνει να αναπαράγει τον ίδιο τύπο βλάβης, δηλαδή ελαφρές αλύσεις από ασθενή με αμυλοείδωση, αν εχυθούν σε ποντικούς θα αναπαράγουν τον ίδιο τύπο βλάβης, πάλι αμυλοείδωση. Και επίσης ότι η νεφρική βλάβη προκαλείται είτε από εναπόθεση του πλήρους μορίου, όπως γίνεται στο μυελωματώδη νεφρό, ή τμήματος της ελαφράς αλύσου. Μια νοσοσφαιρίνη, οι ελαφρές αλυσίδες, βλέπουμε τις μεταβλητές περιοχές και αυτές οι μαύρες ταινίες είναι οι συμπληρωματικές περιοχές, οι CDR, οι υπερμεταβλητές περιοχές, όπου εναλλάσσονται τα αμινοξέα ανάλογα με το αντιγόνο που πρόκειται να δεσμεύσουν. Και εδώ φαίνεται ότι βρίσκεται ο παθογενετικός μηχανισμός. Είναι οι CDR περιοχές, οι μπλε και οι κόκκινοι. Σημασία τώρα για την νεφροτοξικότητα έχουν οι επιπτώσεις των δομικών αλλαγών στη σταθερότητα και διαλυτότητα των αλύσεων. Δηλαδή, φυσιολογικά οι αλυσίδες είναι διαλυτές. Αν όμως συμβούν μεταλλάξεις, γίνονται ασταθείς και έχουν τάση να εναποτίθενται άλλοτε σαν κοκκία και άλλοτε σαν εινίδια. Επίσης, στις μεταβλητές περιοχές βρίσκεται και το γιατί οι μερικές αλυσίδες έχουν την τάση να εναποτίθενται εκλεκτικά σε ορισμένα όργανα στόχους. Οι λάμδα αλυσίδες που έχουν την έξι μεταβλητή περιοχή έχουν τάση να εναποτίθενται στο νεφρό. Πέραν όμως των αλύσεων είναι και οι ιστικές συνθήκες που επηρεάζουν τον τρόπο και τον τύπο της αναπόθεσης, όπως η σύνδεση των αλύσεων με τις γλυκοζαμινογλυκάνες και το κολαγόνο, η δράση των πρωτεολυτικών ενζήμων, το pH. Η ίδια ελαφριά αλυσίδα σε όξινο pH καθιζάνει σαν εινίδιο, ενώ σε αλκαλικό σαν κοκκίο. Η νεφροπάθεια από κυλίνδρους ελαφρών αλύσεων. Ξέρουμε ότι οι αλυσίδες έχουν μικρό μοριακό βάρος, 22.000 οι μονομερείς, 44 οι διμερείς, συνεπώς διηθούνται ελεύθερα από το σπείραμα και επαναρροφώνται από το εγγύ σωληνάριο.
Όταν υπάρχει μεγάλη παραγωγή, ο μηχανισμός κορένεται με αποτέλεσμα να αποβάλλονται στα ούρα σαν Μπένς Τζόουνς λευκοματουρία. Στη φάση της απορρόφησης από το εγγύς, μπορεί να εκδηλώσουν άμεση τοξικότητα στο σωληνάριο. Προσέξτε τη συμμετοχή του NFKB. Αλλιώς, μια άλλη μορφή είναι να προκαλέσουν σύνδρομο Φανκόνη. Αυτές τώρα που έχουν διαφύγει, πλησιάζουν την αγγείλη του Χένλε, όπου εκεί εκρίνεται φυσιολογικά μια γλυκοπρωτεΐνη, η ταμχόρσφαλ, η οποία διαθέτει και συγκεκριμένη περιοχή για σύνδεση με τις αλυσίδες, με αποτέλεσμα να συγκαθιζάνουν και να δημιουργούνται οι κύλινδροι. Η νεφροπάθεια λοιπόν από κυλίνδρους αποτελείται από κυλίνδρους στο αποσωληνάριο, γιγαντοκυταρική αντίδραση, μεσολιναριακή ατροφία και διάμεση ίνωση. Απαραίτητη προϋπόθεση για να δημιουργηθούν οι κύλινδροι είναι η ύπαρξη Μπένς Τζόουνς λευκοματουρία. Χωρίς, με άλλα λόγια, χωρίς ελαφρές αλυσίδες δεν μπορεί να σχηματιστούν κύλινδροι. Σχηματικά, οι κόκκινες μπάλες είναι οι αλυσίδες, ανταμώνουν με την Ντάμ Χόρσφαλ και σχηματίζονται αυτοί οι κύλινδροι με αποτέλεσμα να αυξάνει πίεση μέσα στο εγγύς σωληνάριο, μέσα στο σωληνάριο να έχουμε βλάβη, ρήξη της βασικής μεμβράνης και ροή του σωληναριακού υγρού στο διάμεσο χώρο. Με αποτέλεσμα περαιτέρω επίταση της φλεγμονής. Ταυτόχρονα, κύτταρα, μακροφάγα κυρίως, εισέρχονται από το διάμεσο χώρο και προσπαθούν μετατρεπόμενα σε γιγαντοκύτταρα να φαγοκυταρώσουν τους μεγάλους αυτούς κυλίνδρους. Αυξάνει περαιτέρω η πίεση και τελικά έχουμε πτώση του GFR. Είναι πολλοί οι παράγοντες που επηρεάζουν το σχηματισμό κυλίδρων. Είναι γνωστά αυτά, τα οποία τα εκμεταλλευόμαστε και θεραπευτικά, έτσι. Η μεγάλη ποσότητα αλύσεων, η ύπαρξη νεφρικής ανεπάρκειας, η βλάβη του εγγύης σωληναρίου, η αφυδάτωση, η νεφροτοξικότητα. Το ισοηλεκτρικό σημείο, όσο πιο ψηλό είναι, τόσο πιο κατιονικές είναι οι ελαφρές αλυσίδες και ενώνονται πιο εύκολα με την ανιονική Ταμ Χόρσφαλ. Το όξινο pH των ούρων, η αυξημένη συγκέντρωση ασβεστίου και νατρίου στα ούρα, όπως και η αλόγιστη χρήση φουροσεμίδης σε αφυδατωμένους ασθενείς και τα ενδοφλέβια σκιαγραφικά και νεφροτοξικά φάρμακα. Αποτέλεσμα είναι να σχηματίζονται αυτοί οι μεγάλοι πολυκατάτμητοι κύλινδροι στο άπο τμήμα του νεφρώνα. Στο σύνδρομο Φανκόνη τώρα, οι παθολογικές ελαφρές αλυσίδες φέρνουν ασυνήθη αμινοξέα, τα οποία είναι υδρόφοβα, και αφενός αντιστέκονται στην προτεόλυση στα λυσοσωμάτια, απ' την άλλη μεριά σχηματίζουν μεγάλα σύμπλοκα και καθιζάνουν σαν κρίσταλοι στο κυταρόπλασμα του εγγύης σωληναρίου. Η αμυλοείδωση, ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, γνωστή εικόνα, χαρακτηρίζεται από εναπόθεση ινιδίων με 8 έως 10 νανομικρά διάμετρο, με τυχαία διάταξη στο χώρο. Είναι σαν να έχει πετάξει κανείς καρφίτσες στο πάτωμα. Προσλαμβάνουν το ερυθρό του Κονγκό και κατά την εξέταση με πολωτικό φως εμφανίζουν αυτή τη χαρακτηριστική ανοιχτή πράσινη διχρωμία. Έχουν τάση να εναποτίθενται κυρίως στο μεσάγειο και μόνο σε προχωρημένες καταστάσεις μπορούν να βρεθούν στο διάμεσο ιστό. Όταν εμείς οι νεφρολόγοι σκεφτόμαστε την αμυλοείδωση, στην ουσία σκεφτόμαστε τις δύο αυτές μορφές, δηλαδή την α-λάμδα που είναι η πιο συχνή και την α-α είναι αυτή που λέγαμε παλιά δευτεροπαθή αμυλοείδωση. Δεν είναι όμως μόνο αυτές, υπάρχουν και μια σειρά από άλλες αμυλοειδώσεις, πολύ πιο σπάνιες, οι οποίες είναι οικογενείς, κληρονομικές. Στην προσπάθεια να βρεθεί η συχνότητά τους με προτεομική ανάλυση σε ένα κέντρο για 2 χρόνια, διαπιστώθηκε πέραν των αναμενωμένων, δηλαδή ότι η αμυλοείδωση από ελαφρές αλύσεις είναι η πιο συχνή, ότι και οι άλλες αμυλοειδώσεις δεν ήταν τόσο σπάνιες. Αυτή λοιπόν η προτεομική ανάλυση χρησιμοποιώντας φασματοσκοπία μάζας, πέραν ότι επιβεβαιώνει τη διάγνωση σε αμφίβολες καταστάσεις, γιατί αποδεικνύει την ύπαρξη του συστατικού πέτου αμυλοειδούς, χωρίς το οποίο δεν μπορεί να υπάρξει αμυλοείδωση, επιπρόσθετα προσδιορίζει και τον ακριβή τύπο αμυλοείδωσης. Άλλο είναι το αμυλοειδογενές πεπτίδιο στην αμυλοείδωση από εινοδογόνο και άλλο σε αυτό που είναι από τραστηρετίνη. Τώρα, όταν οι νεφροτοξικές αλυσίδες εισέλθουν στο μεσάγειο, τότε μεταβολίζονται τοπικά από τα μεσαγειακά κύτταρα και σχηματίζονται αμυλοειδές. Κεντρικό ρόλο στη διαδικασία αυτή διαδραματίζει το μεσαγειακό κύτταρο. Οι αλυσίδες περνάνε μέσα από υποδοχεία και φτάνουν
στα λισοσωμάτια. Εκεί παράγονται πρωτοεινίδια του αμυλοειδούς που με ηλεκτροστατικούς δεσμούς ενώνονται μεταξύ τους και σχηματίζονται τα εινίδια της αμυλοείδωσης. Το μεσαγγειακό κύτταρο τώρα χάνει τη φυσιολογική του, το φυσιολογικό του προορισμό που είναι να στηρίζει και να φροντίζει για την ομοιόσταση του μεσαγγείου και στην προσπάθειά του να ανταπεξέλθει στο μεγάλο φορτίο ελαφρών αλύσεων αρχίζει και εμφανίζει πολλά λισοσωμάτια και υφίσταται φαινοτυπική μετατροπή προς μακροφάγα και κρίνεται το αμυλοειδές. Πλήρης φαινοτυπική μετατροπή, το βλέπετε, ενός μεσαγγειακού κυττάρου προς μακροφάγο και τα εινίδια του αμυλοειδούς. Τώρα αυτά σχηματικά, οι αλυσίδες εισέρχονται στα λισοσωμάτια, όπου εκεί σχηματίζονται εινίδια, εκρίνονται στο διάμεσο χώρο, έχουμε ελάττωση του TGF-β, και αύξηση των μεταλλοπρωτεϊνασών που διασπούν τη θεμέλια ουσία, με άλλα λόγια μειώνεται η θεμέλια ουσία και τελικά έχουμε μεσαγγειόλυση. Αυτά κλινικά εκφράζονται ως γνωστόν με λευκοματουρία με ή χωρίς νεφρική ανεπάρκεια. Στην νόσο από εναπόθεση μονοκλονικών ανοσοσφαιρινών, εδώ μπορεί να έχουμε εναπόθεση ανοσοσφαιρινών από την αρχή στις βασικές μεμβράνες και στο διάμεσο χώρο. Οι σπειραματικές βλάβες χαρακτηρίζονται από αύξηση του μεσαγγείου και από ζώδη σπειραματοσκλήρυνση. Είναι αυτή η μεγάλη όζη στο μεσάγγειο που προσομοιάζουν με τη διαβητική νεφροπάθεια. Και εδώ κεντρικό σημείο διαδραματίζει το μεσαγγειακό κύτταρο. Οι αλυσίδες εισέρχονται στο κύτταρο, στα ενδοσωμάτια και εκεί επειδή έχουν ειδικά αμινοξέα στις μεταβλητές περιοχές που λέγαμε, καθιζάνουν σαν κοκκία που εκρίνονται στο διάμεσο χώρο. Και εδώ υπάρχει φαινοτυπική μετατροπή. Το μεσαγγειακό κύτταρο αποκτά πλούσιο ενδοπλασματικό δίκτυο και μετατρέπεται σε μυοεινοβλάστη. Πάλι σχηματικά, οι αλυσίδες μπαίνουν στο μεσαγγειακό κύτταρο, τα κοκκεία εκρίνονται στο διάμεσο χώρο, έχουμε αύξηση του TGF-β, μείωση των μεταλλοπρωτεϊνασών, δηλαδή αύξηση της παραγωγής, μείωση της αποδόμησης, αύξηση εξοκυταρίου θεμελίου ουσίας και τελικά οζώδης πειραματοσκλήρυνση. Και εδώ συμμετέχει ο NFKB. Αν λοιπόν υπήρχε μία ζυγαριά, γιατί και στις δύο περιπτώσεις έχουμε διαταραχή της ομοιόστασης του μεσαγγείου, θα βλέπαμε ότι η θεμέλιος ουσία είναι πολύ περισσότερη στην νόσο από αναπόθεση ελαφρών αλύσεων παρά στην αμυλοείδωση, όπου αντικαθίσταται από τα εινίδια του αμυλοειδούς. Η κλινική εικόνα εξαρτάται από πού είναι οι αναποθέσεις. Αν υπερέχουν στο σπείραμα, νεφρωσικό σύνδρομο όπως την αμυλοείδωση, αν είναι στο διάμεσο ιστό, νεφρική ανεπάρκεια και μέτρια λευκοματουρία. Με τα δεδομένα αυτά, ανοίγουν νέοι θεραπευτικοί δρόμοι. Η χημειοθεραπεία, βέβαια, είναι ο ακρογωνιαίος λίθος. Εκεί τι θέλουμε? Θέλουμε να μειωθούν οι ελαφρές αλυσίδες και μάλιστα γρήγορα, για να σταματήσει ο σχηματισμός κυλίνδρων και η επιδείνωση της βλάβης. Προς αυτή την κατεύθυνση μπορεί να βοηθήσει η πλασμαφαίρεση, η απευθείας απομάκρυνση δηλαδή, ή η αιμοκάθαρση με τις μεμβράνες υψηλής διαπερατότητας, τις high cut-off, που έχουν ένα φραγμό γύρω στις 60.000 Dalton και εκεί επιτρέπουν την άμεση απομάκρυνση των αλυσίδων, εύκολα και γρήγορα. Ένα άλλο νεότερο χημειοθεραπευτικό είναι η μπορτεζομίμπη. Πέραν ότι είναι θαυμάσιο στο να μειώνει έντονα και γρήγορα τις ελαφρές αλυσίδες, αναστέλει και τον NFKB που, όπως είπαμε, συμμετέχει στην παθογένεια και των σπειραματικών βλαβών και της φλεγμονής και ίνωσης του διαμέσου ιστού. Ο μεγάλος στόχος, βέβαια, παραμένει στο να μην σχηματίζονται οι κύλινδροι στο άπο νεφρώνα. Έχει βρεθεί ένα πεπτίδιο, το οποίο ενώνεται με την Dam Horsfall και εμποδίζει το σχηματισμό κυλίνδρων. Οι κόκκινες μάζες είναι οι κύλινδροι ελαφρών αλύσεων. Η ορίγηση του πεπτιδίου αναστέλει το σχηματισμό κυλίδρων και αυτό αντανακλάται σε καλύτερα διατηρημένη νεφρική λειτουργία. Όσον αφορά στην αμυλοείδωση τώρα, ξέρουμε ότι υπάρχει δυναμική ισορροπία ανάμεσα στην παραγωγή και στην αποδόμηση του αμυλοειδούς. Οι θεραπείες που κάνουμε μέχρι τώρα αποσκοπούν στη μειωμένη παραγωγή εινιδίων του αμυλοειδούς, ευελπιστώντας ότι θα υπερισχύσουν οι αποδομητικοί μηχανισμοί, θα βελτιωθεί η λειτουργία των προσβεβλημένων οργάνων και κατ' επέκταση η επιβίωση του ασθενούς. Τελευταία όμως επεκτείνεται και στα μεταγενέστερα στάδια, όπως στην ένωση των πρωτοεινιδίων μεταξύ τους για σχηματισμό αμυλοειδούς και ακόμη στη διάλυση του αμυλοειδούς που έχει ήδη αναποτεθεί.
Και πραγματικά υπάρχουν ουσίες που σταθεροποιούν τα ασταθή πρωτεϊνίδια ή εμποδίζουν τη σύνδεσή της με τις γλυκοζαμινογλυκάνες. Και τα δύο έχουν χορηγηθεί με σχετικά καλά αποτελέσματα σε ανθρώπους. Η δοξικυκλίνη πειραματικά διαλύει το αμυλοειδές και ο μεγάλος στόχος είναι να μπορέσει να διαλυθεί το συστατικό P, γιατί χωρίς συστατικό P δεν υπάρχει αμυλοείδος. Είναι αυτή η ουσία η οποία διαλύει το αμυλοειδές που υπάρχει στην κυκλοφορία με καλά αποτελέσματα. Αν δεν συνδυαστεί με αντίσωμα κατά του συστατικού P που υπάρχει στους αμυλοειδούς, που υπάρχει στο αμυλοειδές που είναι στους ιστούς, τα αποτελέσματα είναι ακόμη καλύτερα. Στο άμεσο μέλλον, λοιπόν, φαίνεται ότι πέραν της μειωμένης παραγωγής, η θεραπεία θα στοχεύει άμεσα και στο μη σχηματισμό ή αποδόμηση του ήδη σχηματισμένου αμυλοειδούς. Από τις άλλες αιματολογικές κακοήθειες, το λέμφωμα προκαλεί συχνά νεφρική προσβολή, αλλά αυτό είναι ένα νεκροτομικό έβριμα. Η υποκλινική προσβολή είναι συνήθης και όταν εκδηλώνεται κλινικά είναι άτυπη η εκδήλωση, όπως είναι αιματουρία, λευκοματουρία μέχρι τα επίπεδα του νεφροσικού συνδρόμου, νεφρική ανεπάρκεια, αποφρακτική ουροπάθεια. Υπάρχει και πρωτοπαθές λέμφωμα νεφρού. Εδώ έχουμε διάχυτη διήθηση του παρενχήματος, αμφωτερόπλευρη, μεγάλους νεφρούς και πάντα νεφρική ανεπάρκεια. Απαραίτητη προϋπόθεση για να μπει σπάνια αυτή διάγνωση είναι η ιστολογική επιβεβαίωση. Στη χρόνια λεμφογενή λευχαιμία τώρα, εδώ έχουμε συχνή νεκροτομικά προσβολή, αλλά η νεφρική ανεπάρκεια είναι σπάνια. Σπειραματονεφρίτιδες μπορεί να εμφανιστούν και εδώ σπάνια και καμιά φορά κατά τη διερεύνηση των σπειραματονεφρίτιδων που φτάνουν μέχρι τα επίπεδα του νεφροσικού συνδρόμου μπορεί να τεθεί η διάγνωση της χουλουλού. Τώρα, για λόγους πληρότητας, δύο λέξεις και για τις αιμοσφαιρινοπάθειες. Ξέρουμε από ετών ότι η προσβολή του νεφρού στη δρεπανοκυταρική νόσο γίνεται κυρίως στην ομόζυγο και στις μικρές αιμοσφαιρινοπάθειες και πολύ πιο σπάνια στο στίγμα. Ο βασικός παθογενετικός μηχανισμός είναι η καταστροφή των ευθέων αγκίων που εισέρχονται στον εντοβάθη μυελό, όπου εδώ ο μυελός έχει ιδανικές συνθήκες για δρεπάνωση, όπως υποξία, υψηλή οσμωτικότητα, αργή αιματική ροή, όξινο pH. Η καταστροφή αυτή προκαλεί μια σειρά συμπτωμάτων, όπως ελάττωση της συμπυκνωτικής ικανότητας, που είναι συχνό έβριμα σε ενήλικες, και την αιματουρία, πάλι από θρόμβωση στα ευθέα αγκία γίνεται, όπου είναι το πιο συχνό έβριμα και συχνά είναι μακροσκοπική. Λευκοματουρία, και αυτή τη βρίσκουμε συχνά. Σπάνια εξελίσσεται προς νεφροσικό σύνδρομο, οπότε στην περίπτωση αυτή είναι, το κύριο αίτιο είναι εστιακή τμηματική σπειραματοσκλήρυνση και υπάρχει αυξημένη πιθανότητα πλέον να εκδηλώσουν χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. Και κλείνω με τη β' θαλασσεμία. Η βελτίωση της επιβίωσης των ασθενών αυτών τα τελευταία χρόνια ανέδειξε μια σειρά προβλημάτων που μέχρι πρότινος είχαν υποεκτιμηθεί, όπως λευκοματουρία, βλάβη του εγγύσου λιναρίου και μείωση του GFR, η οποία είναι ήπια και οφείλεται συνήθως σε αλλοιώσεις εστιακής τμηματικής σπειραματοσκλήρυσης, σωληνιακής ατροφίας, διάμεσης σύνωσης. Οι ουσίες αποσυδήρωσης ίσως να προκαλούν την επιδείνωση, η οποία όμως συνήθως είναι μέσα στα φυσιολογικά όρια και έχει τάσεις υποστροφής. Είναι παροδική δηλαδή. Και για την μείωση του GFR και για την εμφάνιση σωληνιακών βλαβών είναι οι ίδιοι παθογενετικοί μηχανισμοί. Η ανεμία, η υπερφόρτωση από σίδηρο και ίσως οι παράγοντες αποσυδήρωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μουστάκα, για την τόσο ευρία ανασκόπηση του τόσο δύσκολου θέματος από άποψη έκτασης. Επειδή έχουμε ξεπεράσει τον χρόνο, θα ήθελα να δεχτούμε μόνο μία ερώτηση ή σχόλιο. Το πιο δύσκολο μοντέλο είναι το μοντέλο της Μεσογειακής, γιατί είναι, όπως ανέφερες, πολυπαραγοντική ιστορία και επομένως είναι ένα debate το οποίο ακόμα έτσι, ξέρετε, ενδιαφέρει την έρευνα και την ξέρετε, το έβαλα επίτηδες, γιατί εμείς στο κρατικό τυχαίνει να έχουμε τμήμα Μεσογειακής ανεμίας που είναι αναφοράς. Και εκεί τα προβλήματα είναι πολλαπλάσια, δηλαδή φαίνονται που δεν τα, αν δεν έχει ασχοληθεί, δεν, σε κλινικό επίπεδο δηλαδή, το πιο απλό. Θέλει να κάνει αποσυδήρωση, παίρνει το Exate και κάνει μια λευκοματουρία. Τι τον κάνεις, τον σταματάς, τον μειώνεις, τι. Αυτό
Αν και υπάρχουν οδηγίες, είναι δύσκολο, γι' αυτό και το έβαλα. Απλώς αυτό που θα πρέπει να θυμόμαστε στα παιδιά ή μάλλον στους ενήλικες πια με μεσογειακή αναιμία, πάντα την υποκλινική υπατήτιδα και τη δευτεροπαθής πυραματονεφρίτιδα στα πλαίσια υπατήτηδας κυρίως και λιγότερο β'. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Όπως και μυοκαρδιοπάθεια στους ενήλικες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.